στην πεντάδα δύο γηγενείς παίχτες. Το τζάμπολ στην αναμέτρηση με τον Απόλλωνα να παίρνει την πρώτη κατοχή στον αγώνα για την ένατη αγωνιστική της ΟΠΑΠ Basket League απέναντι στην Ομόνια. Πρώτη επίθεση για τους γηπεδούχους με τον Άμπραμ να αφήνει στον Σίμψον. Ο Κερεαφόρ στον Παντούρι για τρεις. Το πρώτο σούτ του αγώνα άστοχο με τον Ντάλλας κοντά στο καλάθι. Κάνει την κίνηση απέναντι στο Λεζίδη, βγάζει έξω το σούτ για τρεις ελεύθερο μέσα. Πρώτο καλάθι στο παιχνίδι με τον Νικόλα Παπαδημητρίου. Σίμψον θα πάρει την προσπάθεια και θα απαντήσει από τα 6.75 καλάθι τριών πόντων για τον Απόλλωνα. Πρώην βοηθός προπονητής του Κεραυνού και έκανε και προπονητής στον Κεραυνό για μερικά παιχνίδια πέρσι μετά την αποχώρηση του Χριστόφορου Λιβαδιώτη. Βοηθός προπονητής Εθνική Ανδρών και ο οποίος ζητάει και time out βλέποντας τον Απόλλωνα να συνεχίζει. Απόλλωνας κατεβάζει με τον Παντούρη. Δίνει στον Άμπραμ το σούτ του εύστοχο από τα 6.75. Προβάδισμα 11-3 για την Ομόνια. Ωραία κίνηση, ελευθερωθεί ωραία. Δίνει στον Πυλακούτα. Αυτός θα πάρει την προσπάθεια για τρεις μέσα. Από τον Κωνσταντίνο Πυλακούτα, τον 31χρονο. Ηλιάδης. Θα πάρει την προσπάθεια για τρεις και θα ευστοχήσει. Νέο καλάθι τριών πόντων για τον Απόλλωνα που έχει 4-6. Πυλακούτας κλέβει την μπάλα κάτω από το καλάθι και πετυχαίνει δύο πόντους. Δώρο από τον Γρηγόρη Παντούρη. Στοχο. Άμπραμ κατεβάζει. Δίνει στο ο Κερεαφόρ για τρεις μέσα και αυτό ο Απόλλωνας που πυροβολεί από τα 6.75 και ανεβάζει τώρα τη διαφορά στους 11. 29-18 προβάδισμα για τον Απόλλωνα που έβαλε 7-11 τρίποντα, βάζει 7-11 τρίποντα μέχρι στιγμής. Χαραλάμπου στον Παντούρη. Πάντως το σερί που έτρεχε ο Απόλλωνας διακόπηκε. Το follow κάρφωμα από τον Άμπραμ θα είναι άστοχο όμως. Χάθηκε εκεί ένα πολύ ωραίο highlight. Η Ομόνια έχει την ευκαιρία τώρα στο fast break και θα τα καταφέρει με τον Τζον. Πήγε προς το καλάθι και σκόραρε. Είναι το πρώτο καλάθι εντός παιδιάς της Ομόνιας από το 23-18 αυτό. Σίμψον θα πάρει την προσπάθεια και θα ευστοχήσει και αυτός κάνοντας το Μιχάλη Ματσεντίδη να ανεβάσει τα ντεσιμπέλ. Τελευταίες στιγμές στο πρώτο ημίχρονο. Μπάρελ θα πάρει ξανά την προσπάθεια από μακριά. Αυτή τη φορά δεν θα σκοράρει ο Απόλλωνας. Δεν θα κάνει το σιούτ, δεν θα προλάβει το σιούτ πριν το τέλος του ημιχρόνου και έτσι έχουμε σκορ του πρώτου ημιχρόνου στη Λεμεσό. Απόλλωνα 43, Ομόνια 27. Θα δοκιμάσει από τα 6.75 ο Κύπριος και σκοράρει. Πολύ σημαντικό τρίποντο για τον Απόλλωνα. 56-42. Τελειώνει και το 24, αναγκάζεται ο Ντάλλας να βάλει ένα δύσκολο καλάθι και τα καταφέρνει όμως, σκοράρει. Και πρώτο καλάθι για την Ομόνια. Στην τέταρτη περίοδο. Το σούτ για τρεις, άστοχος, ο Άμπραμ. Ντάλλας το rebound, αφήνει στον Τζον. Προσποίηση, δίνει ένα ελεύθερο σούτ για τρεις στην Ομόνια που πετυχαίνει το καλάθι με τον Χάρντεν. Παντούρης τον κλείνει. Καραπαντάκης, ξανά στον Τζον για τρεις. Θα πετύχει το καλάθι από τα 6.75. Καραπαντάκης για τρεις. Σκοράρει από την γωνία ο Χρήστος Καραπαντάκης που φτάνει τους 5 πόντους και η Ομόνια μειώνει στους 15. Να δούμε αν θα συνεχίσει αυτή και θα πιάσει στις νίκες στην ΑΕΛ, η οποία όμως έχει 5-2. Έχει δύο αγώνες λιγότερους. Η ΑΕΛ που θα πάει στην έδρα της ΕΘΑ την Κυριακή. Η ΕΘΑ που έχει και αυτή θετικό ρεκόρ, 4-3. Ο Απόλλωνας που δείχνει να... Απόλλωνας 82, Ομόνια 67. Αυτό είναι λοιπόν το τελικό σκορ με πρώτο σκορ της αναμέτρησης και MVP τον Χρήστο Λοϊζίδη. 20 πόντους, 4 rebound, 3 assist για τον Λοϊζίδη. 18 πόντους ο Σίμψον, 14 ο Αμπραμ. Ενώ για την Ομόνια πρώτο σκορ ο Μπάρελ με 17, 13 είχε ο Κόντι Τζον.